Λοιπόν, είμαστε 2 λεπτά μετά τις 10.30, εδώ σε ώρα αιχμής. Συζητάμε για την δημόσια υγεία. Ακούσαμε νωρίτερα αυτές τις περιγραφές και για τις διακομιδές αλλά και τις εφημερίες του τρόμου τόσο στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου όσο και στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Θα παραμείνουμε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο και θα καλησπερίσω ευθύς αμέσως το διευθυντή του γαστρεντερολογικού τμήματος του Βενιζέλιου νοσοκομείου, πρώην πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου και πρώην πρόεδρο της Γαστρεντερολογικής Εταιρείας Ελλάδος, τον κύριο Γρηγόρη Πασπάτη. Καλησπέρα σας, κύριε Πασπάτη. Καλώς ορίσατε. Καλησπέρα, κύριε Δασκαλάκη, και εσάς και στους αγαπητούς τηλεθεατές σας και φυσικά στους συναδέλφους που βρίσκονται στην ομάδα σας. Καταρχήν θέλω να πω ότι απόψε θα μιλήσετε σαν γιατρός και όχι σαν πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι είστε ένας εξαιρετικός επιστήμονας, όπου οι περγαμηνές του δεν περιορίζονται μόνο στην Κρήτη, είναι γνωστό σε ολόκληρη τη χώρα, και είστε και ένας γιατρός που θητεύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, αναβαθμίζοντας το τμήμα σας στις υπηρεσίες. Θέλω όμως να σταθούμε σε αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Ποια είναι η εικόνα, ποια είναι η άποψη ενός ανθρώπου που τώρα και πολλά χρόνια υπηρετεί σε αυτό το νοσοκομείο? Κοιτάξτε, κύριε Δασκαλάκη, εγώ και τουλάχιστον μία πενταετία σήμερα και τουλάχιστον επίσης τα 3 τελευταία χρόνια συνεχώς σε δημόσιο λόγο που έχω, ακόμα και στη δικιά σας εκπομπή πάνω από 2 φορές, τα έχω γράψει και σε εφημερίδες και στον τοπικό εδώ τύπο και σε αθηναϊκό τύπο τις απόψεις μου για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας συνολικά στη χώρα νοσεί, θα πω τι εννοώ με τη λέξη νοσεί, και φυσικά το Βενιζέλιο νοσοκομείο, το οποίο αποτελεί ένα από τα νοσοκομεία τα οποία πρώτα θα υποστούν τις βολές αυτής της κακής πορείας, και είναι συγκεκριμένοι οι λόγοι για τους οποίους υποστεί το Βενιζέλιο και τα όμορα με αυτό νοσοκομεία, δηλαδή τα μεγάλα νοσοκομεία της χώρας, τα οποία δεν είναι πανεπιστημιακά και τα οποία βασικά πλήττονται από την μη ύπαρξη των αναγκαίων ιατρικών κυρίως και κατά δεύτερον νοσηλευτικών χερζών τα οποία χρειάζονται. Το ΕΣΥ έγινε στη χώρα πριν 50 χρόνια, ακριβώς πριν 50 χρόνια, με το 1387 του 1983. Λίγοι θυμούνται πώς ήταν η χώρα τότε, και καλά το κάνουν και δεν το θυμούνται. Δεν μπορεί το ΕΣΥ να είναι το ίδιο. Αυτή είναι η απόψη τις οποίες καταρχήν εκφράζω, είναι εντελώς προσωπικές. Δεν δεσμεύουν σαφώς κανένα και δεν δεσμεύουν και περισσότερο και τον πολιτικό χώρο με τον οποίο έχω πολιτευτεί, εννοώ τη Νέα Δημοκρατία. Η Ελλάδα έχει αλλάξει και πρέπει να αλλάξει και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το λέω τώρα που είμαι πια προς το τέλος της καριέρας μου, στο δημόσιο τουλάχιστον τομέα, όπου δεν μπορούμε, δηλαδή αυτές οι άξονες με τους οποίους κινήθηκε το ΕΣΥ το 1983, δεν μπορούν να παραμείνουν οι ίδιοι. Για να παραμείνουν οι ίδιοι πρέπει να αλλάξουν συγκεκριμένες πολιτικές που δεν ξέρω αν υπάρχει η διάθεση και από τις κυβερνήσεις συνολικά, αλλά και από τους πολίτες να μπουν σε αυτές τις αλλαγές. Τι εννοείτε, κύριε Πασπάτη, ποιες είναι αυτές οι αλλαγές? Καταρχήν, θα σας πω μερικά από τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Αναχρονιστική διαδικασία προσλήψεων. Δηλαδή, μια πρόληψη γιατρού σήμερα μπορεί να περάσουν 4 και 5 και 6 και 7 και 8 μήνες. Όταν στις παρόμοιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλουμε να ανήκουμε, αυτά τα πράγματα γίνονται σε 1 με 2 μήνες. Αυτό το άθλιο πολυδιευθυντικό σύστημα, το οποίο το έκανε η Νέα Δημοκρατία, την κατάρτιση των συντονιστών διευθυντών το 2009. Μεγαλύτερη αποτυχία από αυτό το θέμα δεν υπήρχε. Η εξίσωση των γιατρών προς τα κάτω, η οποία σταμάτησε να υπάρχει στο όραμα της ανάπτυξης, της επιστημονικής ανάπτυξης, με αποτέλεσμα είναι να έρθει μετά και το μνημόνιο και να έχουμε μια διαδικασία η οποία ήταν win-win και να πάει τα πράγματα πάρα πάρα πολύ προς τα κάτω. Πρέπει άμεσα, και η κυρία Γκάγκα με τον νόμο τον οποίο έκανε το 2021, το επανέφερε αυτό, το 2022 το επανέφερε αυτό σε ένα βαθμό, και έχουν αρχίσει να επαναφέρονται οι συντονιστές διευθυντές, αρχίζει δηλαδή να υπάρχει μια ιεραρχία μέσα στις κλινικές, οι οποίες αυτή σαφέστατα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα από διαδικασίες κρυστάλλινα αξιοκρατικές και επιστημονικές. Δεν μπορεί τους διευθυντές των κλινικών, το φωνάζω πάρα πολλά χρόνια τώρα, να τους ορίζουν, όπως και τις διευθύνσεις των υπολείπων υπηρεσιών, να τους ορίζουν οι διοικήσεις των νοσοκομείων. Οι οποίες διοικήσεις των νοσοκομείων δεν έχουν κανένα λόγο επί του επιστημονικού θέματος και επί της επιστημονικής εξέλιξης
των γιατρών μέσα στο νοσοκομείο. Θεωρείτε ότι οι διοικήσεις των νοσοκομείων έχουν παραπάνω λόγο από αυτό που τους επιτρέπετε, κύριε Πασπάτη? Πιστεύω ότι οι διοικήσεις των νοσοκομείων στο θέμα της διευθύνσεως των ιατρικών διευθύνσεων έπρεπε να έχουν μηδενικό λόγο. Μηδενικό. Εξαιρουμένου των περιπτώσεων εκτάκτων αναγκών, παραδείγματος χάρη να παραιτηθεί κάποιος, να χαθεί κάποιος συνάδελφος. Οπότε εκεί για εντελώς έκτακτες συνθήκες θα μπορούσαν να έχουν λόγους. Δεν μπορεί τις διευθύνσεις των κλινικών να τους ορίζει ο διοικητής του νοσοκομείου. Αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει άμεσα και σταματάει μόνο με κρίση συντονιστών διευθυντών μέσα από διαδικασίες αξιοκρατικές και κρυστάλλινες, πανελλήνιες, με πανελλήνιους διαγωνισμούς. Όχι δηλαδή αναβαθμίσεις μέσα στον ίδιο το νοσοκομείο, αλλά πανελλήνιους διαγωνισμούς για να επανέλθει μια κινητικότητα μέσα στην ιατρική κοινότητα, η οποία έχει χαθεί και η οποία δρά εναντίον και του ιατρικού σώματος, αλλά κυρίως εναντίον της κοινωνίας, γιατί σταματά κάθε ευγενή άμυλα και κάθε φιλοδοξία και κάθε κίνητρο το οποίο υπήρχε. Κύριε Πασπάτη, να ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Να το χωρίσω λίγο θέλω. Θέλω να πω μετά ότι αυτή τη στιγμή, μετά το μνημόνιο, οι γιατροί αντιμετωπίζονται και οι νοσηλευτές, αλλά κύριε οι γιατροί, γιατί είναι πια πολύ λιγότεροι. Το εθνικό σύστημα αυτή τη στιγμή βασικά νοσεί από την ανυπαρξία γιατρών. Από την ανυπαρξία γιατρών που χάσαμε την εποχή του μνημονίου, μια γενιά γιατρών χάσαμε και εν μέρει νοσηλευτικού προσωπικού. Νοσεί από την ύπαρξη ειδικού προσωπικού, ειδικά τα μεγάλα νοσοκομεία, όπως είναι το Βενιζέλιο νοσοκομείο, γιατί τα μεγάλα νοσοκομεία, και γι' αυτό σας είπα ότι το Βενιζέλιο νοσοκομείο αποτελεί ένα από τα παραδείγματα και θα ακολουθήσουν κι άλλα. Και υπάρχουν κι άλλα νοσοκομεία στη χώρα τα οποία είναι όμορα με το Βενιζέλιο, τα οποία είναι στο ίδιο επίπεδο με το Βενιζέλιο, αλλά έχουν τόσο πολύ χαμηλώσει πια οι βαθμίδες. Οι βαθμοί βοήθειας που φέρουν στον κόσμο πια δεν ασχολούνται. Ασχολούνται με το Βενιζέλιο, γιατί το βλέπουμε κάθε μέρα να πέφτει σε κάποια τμήματα. Όχι σε όλα, το ξαναλέω. Και αυτή τη στιγμή το Βενιζέλιο κρατάει σε πάρα πολλά τμήματα και είναι άδικο να προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μία αίσθηση στην κοινωνία ότι το Βενιζέλιο βρίσκεται υπό διάλυση. Κάποια τμήματα του, όπως είναι το αναισθησιολογικό, βρίσκονται πραγματικά σε μια διαδικασία δύσκολη, γιατί δεν υπάρχουν συνάδελφοι, υπάρχουν στην πράξη 3-4 αναισθησιολόγοι, και αυτό το πράγμα πρέπει να το δει η πολιτεία με πάρα πολύ. Όταν όμως, κύριε Πασπάτη, να σας κάνω ένα ερώτημα. Όταν, κύριε Πασπάτη, όμως από ένα νοσοκομείο που αντιμετωπίζει υποστελέχωση, πρέπει να φύγουν γιατροί για να πάνε να κάνουν εφημερίες στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου. Αυτό δεν είναι ένα επιπλέον πρόβλημα? Θα σας πω τη θέση μου για αυτό το πράγμα. Θα σας μιλήσω γι' αυτό. Είναι μετά οι εξουθενωτικές εφημερίες, στις οποίες υποβάλλονται άνθρωποι 40, 50 και 60 ετών. Δεν μπορεί να δουλεύει ένας συνάδελφος τόσο καιρό, τόσες ώρες την εβδομάδα. Δεν γίνεται αυτό. Προχωρούμε μετά. Η ανανέωση εξοπλισμού των νοσοκομείων. Με διαδικασίες οι οποίες είναι πάρα πολύ αργόσυρτες και μας κάνουν να πηγαίνουμε πολύ πίσω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο των νοσοκομείων. Και μετά έχουμε στις δεδαλώδεις διοικήσεις. Θα σας πω κάτι προσωπικό, κύριε Δασκαλάκη. Δεν πιστεύω ότι έπρεπε να υπάρχουν διοικήσεις στα νοσοκομεία. Έπρεπε να υπάρχουν οι ΔΥΠΕ και τα νοσοκομεία να διοικούνται καθαρά από τα διοικητικά του στελέχη. Το διευθύντη τη διοικητική υπηρεσία, τη οικονομική υπηρεσία, τη νοσηλευτική υπηρεσία, τη ιατρική υπηρεσία. Οι διοικήσεις στα νοσοκομεία πραγματικά δεν βλέπω το λόγο γιατί να υπάρχουν. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Για να διατηρούμε ένα πελατειακό σύστημα, δεν νομίζω ότι χρειάζεται αυτό το πράγμα. Μπορούσε τον πολιτικό ρόλο, τον οποίο θέλει να έχει η κυβέρνηση και πρέπει να τον έχει, να τον έχει μέσω των ΔΥΠΕ. Είμαστε μια χώρα των 10-12 εκατομμυρίων ανθρώπων, είμαστε μια μικρή πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν μπορούμε να έχουμε 150 νοσοκομεία, να έχουμε 7 ΔΥΠΕ και να έχουμε 150 διοικήσεις στα νοσοκομεία. Θεωρείτε δηλαδή ότι η κάθε κυβέρνηση εξυπηρετεί τα πρόσωπα που πρέπει κάπου να βολέψει? Όχι, σε μια διοίκηση νοσοκομείου? Εγώ δεν λέω τέτοια πράγματα. Εγώ λέω ότι δεν χρειάζονται πια διοικήσεις στα νοσοκομεία, μετά, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, μετά τη διαδικασία η οποία την ηλεκτρονική που υπάρχει, και το ότι τα περισσότερα πράγματα μπορούν να γίνονται μέσα από ηλεκτρονικές διαδικασίες χωρίς να υπάρχει λόγος διοικήσεων. Και τον πολιτικό και οικονομικό έλεγχο μπορεί να τον ασκεί σε κάθε περιοχή η ΔΥΠΕ, η οποία με ένα διοικητή ΔΥΠΕ και με δύο ΔΥΠΕΑΡΧΕΣ μπορούν να ασκούν τον πολιτικό και οικονομικό έλεγχο. Τα οράματα όλα αυτά μπορεί να τα δίνει άνετα το Υπουργείο. Δεν χρειάζεται αυτή η δεδαλώδης διοίκηση η οποία υπάρχει και η οποία λειτουργεί εναντίον και του ιατρικού και του νοσηλευτικού σώματος, αλλά και εναντίον της κοινωνίας, γιατί γίνεται ιδιαίτερα δύσκολη. Γιατί όμως, κύριε Πασπάτη, ενώ ας πούμε ακούμε από την ηγεσία την τωρινή του Υπουργείου Υγείας ότι θα ανοίξω τη στρόφιγγα των προσλήψεων, υπάρχουν γιατροί
που αρνούνται να εργαστούν σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Ναι. Έχει να κάνει με τους μισθούς πείνας, ναι, ας πούμε. Θα σας πω τώρα γι' αυτό. Αυτό είναι το τελευταίο το οποίο θέλω να πω. Ότι αυτή τη στιγμή το ΕΣΥ είναι μη ελκυστικό, καθαρά για οικονομικούς λόγους για τους γιατρούς. Οι αμοιβές των γιατρών είναι εξευτελιστικές. Δεν είναι χαμηλές, είναι εξευτελιστικές. Ειδικά οι αμοιβές των υψηλοβάθμων γιατρών, των γιατρών που είναι πάνω από τα 45-50 έτη, είναι εξευτελιστικές. Θα σας πω ένα παράδειγμα, μια αναλογία. Ο μισθός του ανειδίκευτου εργάτη στη Γερμανία είναι περίπου ο διπλάσιος του μισθού του ανειδίκευτου εργάτη στην Ελλάδα. Ο μισθός του ισότιμου με μένα διευθυντού στη Γερμανία είναι 10 φορές παραπάνω από το δικό μου. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχίσει και σε επέκταση. Μας ζητάνε να κάνουμε εκπαίδευση, να δίνουμε ειδικότητα, μας ζητάνε να κρατάμε μια ερευνητική κλινική δραστηριότητα, την οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο, με μισθούς των 2.000 ευρώ. Και μας λένε μετά ότι θα κάνετε απογευματινά ιατρία, αυτοί που μπορούν να κάνουν απογευματινά ιατρία, τα οποία φορολογούνται στο 60%. Μάλιστα. Έχουμε φτάσει στην αθλειότητα, τη βάζω συσταγωγικά τη λέξη αθλειότητα, να φορολογούνται με αυτό το ποσό οι παραπάνω εφημερίες. Βάλαμε τα παιδάκια, τους ειδικευόμενους και δουλεύανε στον COVID, εφημερεύανε και πληρώσανε φορείες πολύ παραπάνω από αυτές που πληρώνουν άνθρωποι οι οποίοι είχαν πραγματικά εισοδήματα. Δηλαδή δεν είναι μόνο η αύξηση των μισθών, είναι ότι μπορούμε να μειωθούν τα χρήματα τα οποία πληρώνει στην εφορία ο Έλληνας γιατρός, ο οποίος κάνει εργασία που δεν τη ζητάει. Μάλιστα. Μπαίνω στην ουσία τώρα του θέματος, γιατί κάπου θέλω να το πω και αυτό, για να ολοκληρώσω σε σχέση με τα 50 χρόνια. Η προσωπική μου γνώμη, η προσωπική μου καθαρά γνώμη, είναι ότι πρέπει, από τη στιγμή που η πολιτεία φαίνεται ότι δεν έχει χρήματα για να διπλασιάσει τους μισθούς των γιατρών του ΕΣΥ, δεν γίνεται άλλος τρόπος. Ο μόνος τρόπος, όπως υποδιπλασιάστηκαν σε ένα βράδυ το 10, με τον ίδιο τρόπο πρέπει να ξαναδιπλασιαστούν τώρα. Εάν δεν μπορεί να το κάνει, ο μοναδικός τρόπος είναι να αντληθούν χρήματα από τον ιδιωτικό τομέα. Να δοθεί με τρόπο συγκεκριμένο, με τρόπο που θα είναι κρυστάλλινος και εξαιρετικά δεσμευτικός, η δυνατότητα στους γιατρούς του ΕΣΥ να μπορούν να ασκούν, όπως η πανεπιστημιακή, ιδιωτικό επάγγελμα, όπως παραδείγματος χάρη μία φορά την εβδομάδα, όπως να μπορούν να αυξήσουν τα έσοδά τους με ένα απόλυτα ελεγχόμενο τρόπο. Και να υπάρχει φυσικά και η δυνατότητα, όπως γίνεται τώρα στο Βενιζέλιο, ιδιωτών συναδέλφων που επιθυμούν να δουλέψουν με συγκεκριμένες διαδικασίες στο δημόσιο νοσοκομείο να μπορούν να ενταχθούν. Αυτός ο σταλινισμός, ότι τα νοσοκομεία, η ιδιωτική ιατρική και η δημόσια ιατρική είχαμε αυτά τα μπετά, ένα τείχος μεταξύ μας, αυτό το πράγμα πρέπει να τελειώσει. Γιατί αυτό το πράγμα τέλειωσε στην ελληνική κοινωνία και πρέπει να τελειώσει και στα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία. Τα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία, ο τρόπος που συμπεριφέρονται στο γιατρό που δεν θέλει να χρηματιστεί, στο γιατρό που δεν θέλει να λειτουργήσει περίεργα, είναι εντελώς σταλινικός, εντελώς τριτοκοσμικός. Δεν έχεις δυνατότητα να αμυφθείς για τίποτα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κάπου αυτό το... Και ξέρετε κάτι, κάποια εποχή, κύριε Δασκαλάκη, έλεγαν οι υψηλότεροι εμού, αν δεν σ' αρέσει παιδί μου, φύγε. Μα τώρα φεύγουν πια. Αυτό είναι πραγματικότητα. Θέλει κάτι να σχολιάσει ο κύριος Βρύσαλης. Ναι, κύριε Βρύσαλη. Κοιτάτε να δείτε, σε μερικά από αυτά που είπε ο κύριος Πασπάτης, μπορεί να συμφωνήσω ότι σήμερα το σύστημα υγείας δεν είναι ελκυστικό για τους νέους επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων, αλλά εδώ το μαχαίρι και το πεπόνι το κρατάει η κυβέρνηση. Γιατί δεν μπορεί να αυξήσει τους μισθούς, αλλά την ίδια ώρα πρημοδοτεί τον μεγάλο ιδιωτικό τομέα στον χώρο της υγείας με τα τόσα εκατομμύρια τζίρο που έχει το 2023. Γιατί την περίοδο της πανδημίας μπούκωσε με ζεστό χρήμα του ελληνικού λαού τις ιδιωτικές κλινικές και τις μονάδες εντατικής θεραπείας για να περιθάπτουν ανθρώπους από το δημόσιο σύστημα υγείας. Γιατί αυτή τη στιγμή δίνονται τόσα εκατομμύρια για εξοπλισμούς και δεν δίνονται για χρήματα για αυξήσεις μισθών σε όλες τις ειδικότητες. Γιατί από το Ταμείο Ανάκαμψης, που τόσα εκατομμύρια λέει ότι έρχονται, δεν πάνε για τους μισθούς των εργαζομένων στον χώρο της υγείας. Άρα οι δύο δρόμοι που είπε ο κύριος Πασπάτης, του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, όχι παράλληλοι δεν είναι,
συγκρούονται και το συμφέρον των πολλών, των επιστημόνων στον χώρο της υγείας, αλλά και του υπόλοιπου λαού, είναι με τον δρόμο αυτό που λέει ότι η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό, δεν είναι εμπόρευμα. Ο γιατρός όταν έπαιρνε το πτυχίο του, το έπαιρνε και να κοιτάζει τον άνθρωπο στα μάτια και όχι στην τσέπη. Άρα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις στον 21ο αιώνα που η επιστήμη πλέον παρεμβαίνει και στο DNA ενός ανθρώπου και μπορεί να υπάρχει εξατομικευμένη θεραπεία, θα μπορούσε να κάνει θαύματα στο σύστημα υγείας, σε αυτό που ανέφερα πριν. Δεν θέλει και βεβαίως αυτό που αντιμετωπίζουμε εδώ εμείς σαν πολίτες ή σαν υγειονομικοί, το αντιμετωπίζουν σε όλη την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έβαλε μυαλό από την πανδημία. Τα συστήματα υγείας και τα πιο αναπτυγμένα και τα πιο προηγμένα καταρρεύσανε σε μια νύχτα, γιατί ακριβώς βασιζότανε στον δρόμο που ο κύριος Πασπάτης έλεγε, του κέρδους, της επιχειρηματικής δράσης και του λιγότερου κόστους. Αυτό σήμερα βιώνει και ο ελληνικός και ο κριτικός λαός. Γι' αυτό είμαστε απέναντι σε αυτή την πολιτική και βεβαίως στις 30 θα μιλήσει ο κριτικός λαός με το μεγάλο συλλαλητήριο, γιατί ξέρει ότι αν κάτι χρειαστεί, στο δημόσιο νοσοκομείο θα πάει με τις δυσκολίες, τα προβλήματα. Και βεβαίως η πολιτεία 20 χρόνια, 30 χρόνια, αν ήθελε πραγματικά να στηρίξει το σύστημα υγείας, θα είχε δημιουργήσει, θα είχε αναπτύξει κέντρα υγείας και στο Ηράκλειο και στους υπόλοιπους νομούς. Δεν θέλει. Την ίδια ώρα όμως ιδιωτικές μονάδες μεγάλες και στη Μεσαρά αναπτύσσονται και στην Ιεράπετρα και βεβαίως και παντού. Γιατροί, και τελειώνω κύριε Δασκαλάκη. Δεν εξαφανιστήκανε. Γιατροί υπάρχουν. Λιγότεροι σε κάποιες ειδικότητες, περισσότεροι ναι. Αυτοί οι γιατροί είναι στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί δεν είναι στον ιδιωτικό τομέα? Γιατί το είπε ο κύριος Χρυσοχοΐδης πολύ καθαρά. Εμείς δεν θέλουμε, δεν μπορούμε, λέει, δεν θέλουμε, εγώ το μεταφράζω, να δώσουμε παραπάνω κίνητρα και στους γιατρούς και στους νοσηλευτές και στο υπόλοιπο προσωπικό. Ο πρωτοδιόριστος νοσηλευτής που θα έρθει ο πτυχιούχος πανεπιστημίου παίρνει 750 ευρώ. Και όταν το ενίκιο αυτή τη στιγμή είναι 300 ευρώ, θα καθίσει νέος άνθρωπος, είτε γιατρός είτε νοσηλευτής, να θα καθίσει να δουλέψει? Θα κοιτάξει να φύγει? Και βεβαίως η ευθύνη της πολιτείας. Κύριε Σαριδάκη, θέλετε να πείτε κάτι σε αυτά που είπε ο κύριος Πασπά? Θα ήθελα να κάνω και εγώ κάποιες σημειώσεις. Πραγματικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας ήταν μια από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις. Κύριε Σαριδάκη, θα κάνετε λίγο υπομονή. Πρέπει, κύριε Πασπάτη, θα μείνετε λίγο παραπάνω για να ακούσετε και τον κύριο Σαριδάκη, αλλά πρέπει να πάω στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε πολύ λίγο θα είμαστε μαζί. Μία ανάσα πριν τις 11 επιστρέψαμε στην εκπομπή Ωρα Αιχμής. Ακούσαμε νωρίτερα τον κύριο Πασπάτη, ο οποίος είναι ακόμα μαζί μας. Κύριε Πασπάτη, θέλει να κάνει μία τοποθέτηση πάνω σε αυτά που είπατε και ο κύριος Σαριδάκης, ο πρόεδρος των γιατρών ΕΣΥ του νοσοκομείου Ρεθύμνου. Ναι, κύριε Σαριδάκη. Θα ήθελα να πω ότι το ΕΣΥ, αναγνωρίζουμε όλοι ότι ήταν μία από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις του λαού. Αυτό το Εθνικό Σύστημα Υγείας λοιπόν είχε δύο βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος ήταν η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση και ο δεύτερος ήταν η αποκλειστική χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία των συναδέλφων που υπηρετούμε στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας μπήκαμε στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας γιατί δεν θέλουμε να έχουμε καμία οικονομική σχέση με τον ασθενή. Και γιατί πιστεύουμε ότι εφόσον αλλοιωθεί αυτός ο βασικός κανόνας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, πάβει πια να είναι εθνικό και δημόσιο. Όταν επισέρχεται ο οικονομικός παράγοντας, αυτόματα επισέρχεται και η διάκριση. Γιατί στην εποχή μας, όπως γνωρίζετε καλά, υπάρχουν πάρα πολλοί που δεν έχουν. Επομένως, δημόσιο σύστημα υγείας χωρίς πλήρη και αποκλειστική απασχόληση και κρατική χρηματοδότηση δεν υπάρχει και δεν υπήρξε πουθενά. Διαφορετικά, δεν θα ήταν δημόσιο και δεν θα ήταν καθολικό. Επίσης, δεν είναι διευθυντές το πρόβλημά μας, θα έλεγα εγώ. Ίσα-ίσα, το ότι υπήρχε η αυθαιρεσία από κάποιους διευθυντές συνέβαλε σημαντικά και καθοριστικά στο να υπάρξει αυτός ο βαθμός εκφυλισμού και διαφθοράς στα δημόσια νοσοκομεία που συνέβαλε καθοριστικά και στο δημόσιο χρέος. Ο κ. Πασπάτης αναφέρθηκε στις διοικήσεις και ότι οι διευθυντές πρέπει να επιλέγονται με καθαρά επιστημονικά κριτήρια. Συμφωνώ. Εγώ μιλάω για τους συντονιστές διευθυντές. Δεν έχουμε ανάγκη από συντονιστές διευθυντές. Ίσα-ίσα, εκείνο που χρειαζόμαστε είναι πιο δημοκρατική λειτουργία στα τμήματα και όχι την αρχή του ενός ανδρός. Χρειάζεται να πιστεύουμε στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας και σε κάθε τμήμα να υπάρχει μια συλλογική λειτουργία και να κατανέμονται οι ρόλοι με τέτοιο τρόπο που να εξυπηρετεί το ασθενής. Όσον αφορά τον εξοπλισμό, να πω μια κουβέντα. Έχουμε μαγνητικό τομογράφο στο Ρέθυνο Ολοκέντρο κλειστό. Διότι δεν προβλέφθηκε να γίνει καμία πρόσληψη προσωπικού. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εγώ βλέπω ότι γίνονται προμήθειες για ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, γιατί αυτό δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι θα χρησιμοποιηθεί και προς όφελος του λαού.
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μορφή συνεργασίας με κάποιον ιδιώτη, κάτι το οποίο βλέπουμε σε δημόσια νοσοκομεία ήδη. Αναφέρθηκε πριν από τον κύριο Βρύσαλη. Είναι τραγικό ένα μεγάλο νοσοκομείο σαν της Νίκαιας πραγματικά να βασίζεται η εφημερία του σε μια διάγνωση που θα γίνεται εξ αποστάσεως. Υποβαθμίζει τον ασθενή, υποβαθμίζει τον γιατρό, υποβαθμίζει την επιστήμη μας συνολικά. Μάλιστα. Κύριε Πασπάτη. Είναι μια εντελώς διαφορετική άποψη η οποία υπάρχει. Δεν έχω καμία διάθεση σύγκρουση. Τα αποδέχομαι αυτά τα πράγματα. Τα έχω υπηρετήσει μια ζωή. Έχει αλλάξει η κοινωνία. Αυτό δεν μπορούν να καταλάβουν. Έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο η κοινωνία βλέπει κάποια πράγματα και πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά. Αυτή τη στιγμή, με μια αυτά τα οποία λένε ο κ. Σαριδάκης, το οποίο τον εκτιμώ, νομίζω κατά τη γνώμη μου οδηγούν τα πράγματα σε μια εξίσωση προς τα κάτω. Ξέρω πολύ καλά τι εννοεί με τους διευθυντές που είχαν δύναμη, παλιά και αυθαιρετούσαν, αλλά το πολυδιευθυντικό σύστημα ήταν το τροχάδι προς τα κάτω. Το τροχάδι, όχι η εξίσωση προς τα κάτω, το τροχάδι προς τα κάτω, γιατί έπεσε μαζί με το μνημόνιο και η επιστημονική απαξίωση η οποία υπήρχε ήταν τεράστια. Είναι απαράδεκτο, το ξαναλέω, οι γιατροί να κρίνονται για τις ανατάσεις των χειρών στις γενικές συνελεύσεις, οι δε διευθυντές των κλινικών να ορίζονται από το διοικητή του νοσοκομείου, δηλαδή από αυτόν τον οποίο έχει ορίσει ο Υπουργός. Μάλιστα. Κύριε Πασπάτη, σας ευχαριστώ θερμά για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.